Έχουμε μέτος αναφορά στο 2014 και έτος λήξης το 2018, σοβαρές μειώσεις στα όρια δαπανών τους, στο ΜΕΝ Υπουργείο Υγείας κατά 338 εκατομμύρια ευρώ, στο Υπουργείο Παιδείας κατά 722 εκατομμύρια ευρώ και στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά 871 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερο, παρατηρούμε ότι στον ίδιο τον κοινωνικό προϋπολογισμό ότι σε κρίσιμους τομείς είναι συρρυκνωμένες οι δημόσιες δαπάνες. Για παράδειγμα, στο ΝΕΟΠΗ, που καλύπτει πλέον το σύνολο του πληθυσμού για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή, για φαρμακευτική κάλυψη και για λοιπές παροχές ασθένειες, το 2018 θα είναι μειωμένες σε σχέση με το έτος αναφοράς, το 2014, κατά 389 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, οι δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία των νοσοκομείων, την παροχή και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το έτος 2018 θα έχουν μειωθεί σε σχέση με το 2014 κατά 793 εκατομμύρια ευρώ. Και δυστυχώς αποτυπώνεται και στον κοινωνικό προϋπολογισμό αυτό που είχαμε πει όταν η κυβερνητική πλειοψηφία ψήφιζε το πολυνομοσχέδιο, που στην ουσία ήταν νέο μνημόνιο, αποτυπώνεται και η κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων, των επιδομάτων μητρότητας και των επιδομάτων ασθένειας που έδινε ο ΑΕΔ, το οποίο δόθηκε ως δώρο, η μείωση των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών, δόθηκε σε αντιστάθμισμα αυτής της κατάργησης, δώρο στις μεγάλες επιχειρήσεις, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9%, που ένα μέρος από αυτό ήταν οι εισφορές στον ΟΑΕΔ ακριβώς για αυτές τις προνοιακές πολιτικές. Τρίτο, για τους μισθούς συντάξεις παρατηρούμε ότι τα κονδύλια συνολικά θα είναι μειωμένα με έτος αναφορά στο 2013, στο 18 κατά 315 εκατομμύρια ευρώ, και ποσοστιαία και για μισθούς και συντάξεις θα πω παρακάτω σε σχέση, μάλλον ποσοστιαία σε σχέση με το ΑΣΕΠ θα πω παρακάτω. Το τέταρτο είναι για την κοινωνική ασφάλιση και την περίθαλψη. Μέτος αναφοράς το 2013 είναι συνολικά 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ μειωμένες οι δαπάνες. Το πέμπτο που ήθελα να πω είναι ότι η κρατική χρηματοδότηση, αν πάρουμε ως έτος αναφοράς το 2012 προς την κοινωνική ασφάλιση, είναι ιδιαίτερα μειωμένη το 2018. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι στον έκτο, στον πίνακα 3.7, είναι αποκαλυπτικό αυτό που χθες, προχθές μάλλον, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και ο Αλέξης Μητρόπουλος και ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος και εγώ αποκαλύψαμε, ότι ό,τι δίνουν ως κοινωνικό μέρισμα 525 εκατομμύρια ευρώ, 108 εκατομμύρια ευρώ έχουν δώσει μέχρι τώρα σε 280.000 μαζί με τους ενστόλους που θα ανακοινωθούν αύριο, από 1 εκατομμύριο που λέγαν πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από τα όρια της στόχιας ή βρίσκεται σε δυσκολία, ότι θα το έδιναν. Εν πάση περιπτώσει, από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι τα 525 εκατομμύρια ευρώ που λέει ότι δίνει η κυβέρνηση ως κοινωνικό μέρισμα τα ξαναπαίρνει πίσω με τα 464 εκατομμύρια ευρώ που είναι από τη μείωση των επικουρικών συντάξεων και από τα 76 εκατομμύρια ευρώ που είναι η κατάργηση των προνοιακών επιδομάτων που ανέφερα πριν τον ΟΑΕΔ. Και εδώ φαίνεται πόσο μεγάλη εξαπάτηση είναι αυτό το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα. Παρατηρώ πραγματικά με απορία το 7ο σημείο που θέλω να πω, ότι ακόμα και στον ΟΑΕΔ, που θα έπρεπε να ενισχυθεί η κρατική χρηματοδότηση, ειδικά αυτά τα κρίσιμα χρόνια που οι μνημονιακές πολιτικές έφεραν την ανεργία σε ουράνια επίπεδα και στην τροπιαστική πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 19ο τώρα το Μάη συνεχόμενο μήνα τη χώρα μας, και στη γενική ανεργία και στην ανεργία των νέων, παρατηρούμε μείωση κατά 100 εκατομμύρια ευρώ της κρατικής χρηματοδότησης στο μεσοπρόθεσμο για τον ΟΑΕΔ μέχρι το 2018. Και συνεχίζουμε, βλέπουμε όσο αφορά την μείωση του προσωπικού στο δημόσιο τομέα, ότι στο στενό δημόσιο τομέα και στο ΣΟΤΑ μόνο εκεί θα έχουμε 78.291 συνολικές αποχωρήσεις, πολλές από τις οποίες θα είναι υποχρεωτικές, δηλαδή υποκρύπτονται μέσα νέες διαθεσιμότητες και απολύσεις, με τον αριθμό των προσλήψεων να είναι πολύ μικρότερος. Το ένα το στοιχείο είναι ότι βλέπουμε για το ζήτημα της μισθολογικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ, το λέτε, μέσα στο μεσοπρόθεσμο θα μειωθούν από 5,24 του ΑΕΠ
Το 2014 η μισθοδοτική δαπάνη σε 3,97 του ΑΕΠ. Δέκατο όσο αφορά τις συντάξεις, τη συνταξιοδοτική δαπάνη, ενώ το είπατε και εσείς χθες, προχθές κύριε Υπουργέ, και αν δει κάποιος τον πίνακα μπορεί να αποπροσανατολιστεί, να δει οριακά αυξημένο το ποσό για τις συντάξεις. Ωστόσο πρέπει να πάρουμε υπόψη δύο πράγματα. Πρώτο, ότι σε ποσοστό του ΑΕΠ το 2018 θα είναι 3,9 του ΑΕΠ έναντι 3,35 του ΑΕΠ το 2014 και ότι θα αφορά πολύ περισσότερους συνταξιούχους σε αυτό το κονδύλι, εκατοντάδες χιλιάδες περισσότερους που θα έχουν βγει σε σύνταξη μέχρι το 2018. Εκεί μέσα υποκρύπτεται, και τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, υποκρύπτεται η βασική πολιτική που έχετε για τα επόμενα χρόνια, που δεν την λέτε, ενώ όλα τα άλλα που κόβετε, επικουρικές συντάξεις, εφάπαξ, κοινωνικούς πόρους προς ασφαλιστικά ταμεία, εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα αποτυπώνετε. Δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς το μεσοπρόθεσμο. Εκεί στο κονδύλι για τις συντάξεις υποκρύπτεται η πολιτική σας για το συνταξιοδοτικό. Τα επόμενα χρόνια. Από 1η-1η του 2015 καταργείται με βάση τον 3863 του 10 μνημονιακό νόμο που ισχύει την κατώτερη σύνταξη μαζί με το ΕΚΑΣ και αντικαθίσταται από μια βασική σύνταξη μέχρι 360 ευρώ. Επίσης συνοδεύεται από ένα δεύτερο πυλώνα, από μια ανταποδοτική σύνταξη πλέον, στην οποία θα έχετε ρήτρα βιωσιμότητας και ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν μηδενική, και πάμε σε εξαθλίωση των συντάξεων. Και βεβαίως κρύβεται αυτό το οποίο έχετε συμφωνήσει με την Τρόικα για την κατάργηση όλων των συντάξεων που παίρνουν πριν από το 62ο έτος, είτε οι γυναίκες με ανήλικα παιδιά, είτε οι παλιοί ασφαλισμένοι πριν το 83, είτε όσοι είναι στα βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα. Και βεβαίως πίσω από αυτό το κονδύλι και από άλλα κονδύλια του μεσοπρόθεσμου κρύβεται ότι θα έχουμε και άλλες δραστικές αλλαγές, όπως αυτό που ήδη διαρρέεται ότι κουβεντιάζεται με την Τρόικα. Παρακαλώ, ότι για να πάρει, τέλειωσα Πρόεδρε, ότι για να πάρει την βασική σύνταξη δεν θα σου φτάνουν 4.500 ένσημα, δεν θα σου φτάνουν 15 χρόνια, θα θέλεις 20. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο ελληνικός λαός με την ψήφο του και στις ευρωεκλογές και στις άλλες δύο κάλπες θα βάλει πραγματικά ένα φρένο στην κυβέρνησή σας και στη δυνατότητά της με λαϊκή νομιμοποίηση να εφαρμόσει και αυτό το μεσοπρόθεσμο, το οποίο θα ολοκληρώσει την οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική καταστροφή που συντελείται στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γίνεται γνωστό